Άνθρωποι που μου λένε, ξέρετε, αρρώστησα, πήγα στο γιατρό. Λέω, τι έχετε, τι συμπτώματα έχετε, ακούστε, τι συμπτώματα έχετε. Ο γιατρός τι σας είπε, χρήσιμα πράγματα. Μου έρχεται άλλος και μου λέει τα συμπτώματα, αλλά δεν πήγε στο γιατρό και δεν ξέρει περί τίνος πρόκειται. Σας βεβαιώνω εκ του ασφαλούς, πολλές φορές κάναμε γνωμάτευση, αν είναι δυνατόν, χοντρικά, χοντρικά. Να του πούμε, ίσως έχεις αυτό, τρέχα γρήγορα στον γιατρό. Κάποτε ένας γιατρός μας έκανε μία, κάτι μαθήματα, κάπου. Και μας έλεγε ότι αν είμεθα εφημέρι σε χωριά, μπορούμε να σώσουμε και ζωές. Μας έλεγε λοιπόν για τη διφθερίτιδα. Ότι το παιδί, λέει, αρχίζει να κλείνει ο λαιμός του και να μην μπορεί παρά να βρωεί. Είναι γνωστό ότι από τη διφθερίτιδα το παιδί πεθαίνει. Κυρίως τα παιδιά έχουν τη διφθερίτιδα. Τι είναι η διφθερίτιδα? Μια αρρώστια, μικρόβια, είναι, μαζεύονται εκεί στο λαιμό, απάνω στις αμυγδαλάς κλπ. Κλπ. Καθιστούν τον χώρο εκείνον ασπρουλιάρικο, δίκην διφθέρας. Η διφθέρα, αυτή που έγραφαν παλιά, γι' αυτό λέγεται και διφθερίτης, δίκην διφθέρας. Δηλαδή ένα βρώμικο, ασπρουλιάρικο χρώμα. Είσαι παπάς, μάλιστα. Και έρχεται ο άλλος και λέει, τι θα κάνω? Πήγαινε σπίτι, δες το παιδί, άνοιξε το στόμα του. Είδες αυτό? Πες τον άνθρωπο, πάρε το παιδί σου γρήγορα και τρέχα στην πόλη, στο νοσοκομείο. Γιατί το παιδί μέχρι το πρωί μπορεί να έχει πεθάνει. Να πώς? Να πώς? Δεν θα είμαστε βέβαια οι προπετείς να κάνουμε γνωματεύσεις και να λέμε τα δικά μας και τα δικά. Όχι. Μία προσέγγιση για να μπορούμε να βοηθήσουμε τον άλλον άνθρωπον. Ο οποίος και θέματα φαρμακευτικά. Και κυρίως που είναι ανώδυνα φαρμακευτικά σκευάσματα από τα φυτά. Πάρε αυτό, κάνε εκείνο, θα δεις πάρα πολύ ωφέλεια. Ακόμη σε τεχνικά θέματα να έχουμε γνώση. Ακούει κανένας, κάει και η ασφάλεια του σπιτιού και μένουν στο σκοτάδι οι άνθρωποι, γιατί δεν ξέρουν να αλλάξουν μία ασφάλεια. Για φαντάσου, για φαντάσου, δεν ξέρουν να αλλάξουν μία ασφάλεια από τον πίνακα των ηλεκτρικών. Γενικά πρέπει, αγαπητοί μου, να ξέρουμε πολλά πράγματα για να κάνουμε ποιοτικώς καλύτερη τη ζωή μας, αλλά και να τη διασώσουμε. Ό,τι κανείς γνωρίζει, κάποια στιγμή όλα αυτά για αυτόν είναι χρήσιμα.